Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο από τον ευνηδιαστικό θάνατο του διεθνούς παίκτη του Παναθηναϊκού George Baldock. Έμεινε 5 ώρες νεκρός στην πισίνα, όλες οι πληροφορίες ζωντανές συνδέσεις. Ο τυφώνας Μίλτον σάρωσε τη Φλόριντα και σβήνει στον Ατλαντικό. Νεκροί και μεγάλες καταστροφές, χωρίς ρεύμα έμειναν εκατομμύρια νοικοκυριά. Ο Κασελάκης επέστρεψε στην Κουμουνδούρου και συναντήθηκε με τον Πολάκη. Ποιοι ζητούν τη διαγραφή του για να μην είναι υποψήφιος. Μήλος και στο Πασόκ με το debate που ματαιώθηκε. Και τώρα, το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Γιώργο Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και στο Πανελλήνιο έχει προκαλέσει ο θάνατος του διεθνούς ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού George Baldock, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του στη Γλυφάδα. Τον αναζητούσε για ώρες η σύζυγός του για να ευχηθεί στην κορούλα τους που είχε γενέθλια. Όμως ο Ελληνοβρετανός ποδοσφαιριστής δεν απαντούσε στις κλήσεις της. Ο Baldock φαίνεται ότι πνίγηκε στην πισίνα ενώ η αστυνομία διερευνά όλα τα σενάρια. Είναι τα πρώτα λεπτά στο σπίτι του George Baldock. Αστυνομικοί και ιατροδικαστές έχουν εντοπίσει το διεθνή ποδοσφαιριστή και η εικόνα του έχει παγώσει τους πάντες. Νεκρός στον πάτο της πισίνας του. Με τη βοήθεια ενός αστυνομικού τραβήξαν έξω, βέβαια ο άνθρωπος είχε ήδη πεθάνει. Ήταν πολλές ώρες, ήταν μπλε. Σοκαριστική. Δεν υπήρχε κανείς άλλος στο χώρο της πισίνας. Ακριβώς απ' έξω από το πολυτελές διαμέρισμα στην οδό Διαδόχου Παύλου στη Γλυφάδα, μοτοσυκλετιστές της ομάδας Δίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ σιγά σιγά τα δυσάρεστα νέα μαθεύτηκαν και οι συμπαίκτες του Παναθηναϊκού θέλησαν να δουν αν ήταν κάποιο κακόγουστο αστείο. Λίγο αργότερα στο σημείο έφτασε και ιατροδικαστής προκειμένου να διαπιστώσει τι είχε συμβεί. Τα πρώτα ευρήματα κάνουν λόγο για πνιγμό. 10:30 που το πήραμε την είδηση, που είδαμε το 100 και τα αστυνομία εδώ. Μια συγκάτοικος η κουμπάρα μας και μου είπε κάτι γίνεται και βγήκα έξω στο μπαλκόνι και είδα όλη την κίνηση. Αστυνομικοί απέκλεισαν το διαμέρισμα του διεθνή ποδοσφαιριστή, όπως επίσης και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Όλα τα ευρήματα θα εξεταστούν. Υπήρχαν δύο ποτήρια και ένα μπουκάλι βότκα. Όταν πήγανε βέβαια και τον βρήκανε, ήταν μόνος του, δεν ήταν κανείς άλλος. Τζατζίκι. Τζατζίκι. Τζατζίκι, αυτό το ξέρεις. Σουβλάκι. Άρα, Γιώργο. Οι αρχές θα συγκεντρώσουν υλικό από τις κάμερες του σπιτιού και των γύρω κατοικιών για να διαπιστώσουν αν μαζί με τον ποδοσφαιριστή ήταν κάποιο άλλο άτομο και αν ναι, τι ώρα αποχώρησε και σε τι κατάσταση άφησε τον George Baldock. Το ποδοσφαιριστή αναζητούσε για ώρες η σύζυγός του που βρίσκεται στην Αγγλία μαζί με το ανήλικο παιδί του. Όταν δεν απαντούσε στις επίμονες κλήσεις της, ειδοποίησε το σπιτονοικοκύρι, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία. Από ό,τι ξέρουμε, είχε έρθει με οικογένεια και με τέτοια σπίτι και τον έψαχνε η γυναίκα του. Και μάθαμε τα νέα, τα δυσάρεστα. Ένας τραυματισμός του τον άφησε πίσω στην Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή έπρεπε να ήταν στο Wembley και να τον δούμε το βράδυ και να τον χαιρόμαστε. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής. Ενώ φως στην αιτία θανάτου θα ρίξει νεκροτομή, οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που θα γίνουν στη σωρό του ποδοσφαιριστή. Ελάτε κυρίες και κύριοι να δούμε το δραματικό χρονολόγιο των ωρών μέχρι να βρεθεί ο George Baldock νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες κυρίες και κύριοι, στις 6 ώρα ο Baldock επικοινωνεί με κάποιον συμπαίκτη του. Αυτή είναι μία από τις τελευταίες καταγεγραμμένες επικοινωνίες του. Αμέσως μετά, να δούμε το επόμενο σημείο, στις 7 περίπου αρχίζει να του τηλεφωνεί η σύζυγός του η οποία βρίσκεται στην Μεγάλη Βρετανία με την κόρη του η οποία έχει γενέθλια. Περνούν αρκετές ώρες, δεν τον βρίσκει, ειδοποιεί τον σπιτονοικοκύρη του σπιτιού ο οποίος μαζί με την αστυνομία πάνε στο σημείο και βρίσκονται αντιμέτωποι με το τραγικό αυτό θέαμα. Αμέσως μετά, λίγη ώρα μετά, στις 10:28 κυρίες και κύριοι, γίνεται η κλήση στο ΕΚΑΒ και το ασθενοφόρο σπέβδει στο σημείο σε ελάχιστα, σε 8-9 λεπτά. Δυστυχώς ο θάνατος του George Baldock έχει ήδη επέλθει από ώρα. Πάμε κυρίες και κύριοι να συνδεθούμε με το σπίτι του άτυχου διεθνούς ποδοσφαιριστή. Θα βρούμε εκεί τον Θοδωρή Σούκα. Βλέπετε στην Αγγλία, στο Λονδίνο και τον άλλοτε διεθνή ποδοσφαιριστή και σχολιαστή της τηλεόρασης του Α. Παίζει σήμερα η Εθνική με την Αγγλία, τον Νίκο Νταμπίζα, τον οποίο ευχαριστώ πολύ που είναι στην σύνδεσή μας. Να ξεκινήσουμε από εσένα, Θοδωρή, και τις νεότερες πληροφορίες, διότι έχει βυθίσει στη θλίψη το ελληνικό ποδόσφαιρο η απώλεια του George Baldock. Ακριβώς, Γιώργο, βρίσκομαι στη Γλυφάδα, σε μια ιδηλιακή γειτονιά.
δίπλα στη θάλασσα, όπου τίποτε δεν μαρτυρά την τραγωδία που εκτελήχθηκε χθες με τον Τζορτζ Μπάλντοκ να χάνει πιθανότητα, όπως είπες και εσύ, τη ζωή του από πνιγμό στην πισίνα του. Περίπου 6 μήνες, να πούμε, έμενε ο Μπάλντοκ σε αυτή την γειτονιά, σε αυτό το σπίτι, και οι γειτονές του κάνουν λόγο για το καλύτερο παιδί, ένα ήσυχο παιδί που δεν δημιουργούσε ποτέ προβλήματα, δεν είχε δώσει δικαιώματα. Από την πρώτη στιγμή, να πούμε, στο σημείο βρέθηκε αντιπροσωπεία του Παναθηναϊκού, ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ομάδας, ο Γιώργος Τζαβέλας, ποδοσφαιριστές όπως ο Ζέκα και ο Μάγνουσον. Κανένας δεν πίστευε αυτό που είχε συμβεί. Κανείς δεν μπορούσε να το πιστέψει. Όλοι στην πράσινη οικογένεια είναι συντετριμένοι. Όπως είναι φυσικό, το ποδόσφαιρο, καταλαβαίνεις, περνά σε δεύτερο πλάνο. Κανείς δεν έχει όρεξη να ασχοληθεί. Σωστά. Με την μπάλα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι δεν θα γίνουν προπονήσεις, τουλάχιστον αυτονόητο, μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Να είναι αυτονόητο. Να πούμε επίσης ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ζήτησε να αγωνιστεί σήμερα με μαύρα περιβραχιόνια και να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του. Έτοιμα φυσικά που η UEFA έκανε δεκτό. Τραγική ηρωνία να πούμε ότι θα αναμετρηθούν απόψε οι δύο ομάδες χώρες καταγωγής του. Η Αγγλία, η Ελλάδα. Αν ο Μπάλντοκ δεν ήταν τραυματίας, αν ήταν στην αποστολή. Αν μπορεί ήταν και να έπαιζε ο Μπάλντοκ στο Γουέμπλεϊ, άμα ήταν καλά ο άνθρωπος. Ναι, και αυτό είναι το ακόμα πιο τραγικό που επισημαίνει στο Δωρή. Από αυτό το οποίο λες, πιάνω το νήμα για να πάω στον Νίκο Νταμπίζα, ο οποίος βρίσκεται στο Λονδίνο, για να ρωτήσω εσένα, Νίκο, που έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία, μια σπουδαία διαδρομή ετών στα γήπεδα. Πώς είναι να μπαίνεις μέσα στο γήπεδο και να παίζεις όταν ένας άνθρωπος με τον οποίο θα μπορούσες να μοιράζεσαι το δωμάτιο, το ίδιο ξενοδοχείο, έχει πεθάνει λίγες ώρες πριν, που θα μπορούσε να είναι μαζί σου? Δεν μπορείς να το μεταφέρεις αυτό εύκολα με λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια για να το περιγράψεις βασικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι κάτι πραγματικά απροσδόκητο, ήρθε από το πουθενά, χωρίς καμία υποψία σκέψης για αυτό το τραγικό συμβάν. Προσπαθώ να βρω λέξεις, να μπορέσω να το μεταφέρω, αλλά είναι δύσκολο. Είναι σοκαριστικό, γιατί σκεφτόμενος πάντα ως αθλητής, ως ποδοσφαιριστής, θεωρούμε ότι είναι ένας υγιής άνθρωπος, ότι ζει αυτό είναι το πιο ζωή, τραγικό. Είναι ένας νέος άνθρωπος σε καλή φυσική κατάσταση που τίποτα δεν προμήνει αυτό που συνέβη. Αυτό ακριβώς θέλω να μεταφέρω, ότι πέρα από ποδοσφαιριστής είσαι και άνθρωπος, και υπάρχουν κάποιες αδυναμίες, κάποιες άσχημες στιγμές που αντανακλούν σε όλους μας. Αυτό που είναι δύσκολο πλέον, ναι, για τους γύρω του, την οικογένειά του σαφώς, και για την εθνική ομάδα, για το μάτς που έχει να παίξει σήμερα, δεν είναι εύκολο. Έχω βιωματική εμπειρία πριν πολλά χρόνια, όντας ποδοσφαιριστής στη Λάρισα, είχαμε χάσει ένα συμπαίκτημα από καρδιακή ανακοπή. Δεν είναι εύκολο πραγματικά. Έναν άνθρωπο που συναστρέφεσαι περισσότερες ώρες, πιθανόν και από την ίδια του οικογένεια, όταν είναι μέλος μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, ξαφνικά να μάθεις ότι, Νίκο, έχει φύγει από τη ζωή με τόσο απροσδόκητο τρόπο και τόσο άσχημο τρόπο. Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή, νομίζω, για όλη την ομάδα και για την οικογένεια του παιδιού. Ευχαριστώ θερμά τον Νίκο Νταμπίζα για τον χρόνο του. Θα ακούσουμε βεβαίως το βράδυ και τα σχόλιά σου στην μετάδοση από την τηλεόραση του Α. Ευχαριστώ πολύ και τον Θοδωρή Σούκα.